Αλάτια,
πλήσουμε σε ξύλο ψιάς, με αποτέλεσμα αυτό να γίνεται σαν μπέικον. Βάζουμε ένα καπνιστό αλατικό, το οποίο είναι 100% κόμμας στο μπέικον. Αυτό λοιπόν το συνοδεύουμε με μια μπέικον σως, δηλαδή με το μεγαλύτερο, όπου ακόμα και οι μπέικλες που χρησιμοποιούμε σε αυτή τη σάλτσα είναι και αυτές τις δυο μας μπέικλες. Θεωρώ ότι όταν κάνεις και την πειρατική μόνο σου, είναι κάτι το οποίο το αποδιώνει, μπορεί να φτάσει στην κορυφή. Έτσι πιστεύω. Όλα τα προϊόντα είναι ικανοποιημένα. Ναι, 80% των προϊόντων που χρησιμοποιούμε στα μπέρκερ μας, όπως και στο κατάλληλο του παρατησιού μας, είναι 100% ικανοποιημένα. Το οποίο το αντίθετο του κόσμου είναι πάρα πολύ ωραίο. Και όσο ακούμε καλά λόγια, παίρνουμε περισσότερο δύναμη. Αφού μιλήσαμε με τον υπεύθυνο του χοντρού, μπήκαμε στην κουζίνα για να δούμε πώς φτιάχνονται τα μπέρκερ. Ένα μπέρκερ ήταν αυτό με τη γουρουνοπούλα γάστρας. Η διαδικασία είναι 8 ώρες αργό ψήσιμο στο φούρνο μέσα σε μπύρα, χοντρό αλάτι και διάφορα μυρωδικά βότανα, με αποτέλεσμα η γουρουνοπούλα να γίνει τόσο μαλακιά που να λιώνει και να έχουν την ευκαιρία να την απλώνουν στο ψωμάκι, μαζί με μία μάγιο κάρι σος που τη φτιάχνουν οι ίδιοι και πολλά λαχανικά φρέσκα. Το άλλο μπέρκερ ήταν με την προβατίνα. Την προβατίνα την έχουν και κανονικά στο κατάλογό τους σαν ορεκτικό. Είναι προβατίνα την οποία την παίρνουν ομοί, την φιλετάρουν, οριμάζει μέσα σε 25 μέρες σε υδρύινο βαρελάκι μαζί με μαύρη πύρα, σκόρδο χοντρό αλάτι και διάφορα άλλα μυρωδικά και μετά την καπνίζουν για 6 ώρες σε ξύλο οξιάς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γίνει σαν προσούτο και να γίνει πλέον σαν αλαντικό, κάτι σαν μπέικον. Ήταν φανταστικό! Το τρίτο μπέργκερ είναι το μπέργκερ με το γεμιστό λουκάνικο, το οποίο το φτιάχνει ο Μουτεβέλης, ένας πολύ καλός συνεργάτης του χοντρού και προμηθευτής του. Το λουκάνικο είναι με γέμιση γραβιέρας Κρήτης και συνοδεύεται με μουστάρδα Dijon, καραμελωμένο κρεμμύδι μαζί με barbecue sauce και φρέσκια λόλα. Το τελευταίο μπέργκερ είναι το κλασικό μπέργκερ του χοντρού. Γίνεται με ομελέτα, μπιφτεκάκι μοσχαρίσιο 100%, το οποίο είναι αυτό που σερβίρουν και κανονικά στο μαγαζί σε μερίδα, με μία πίκη σος, Φιλαδέλφια, μαζί με κάτι... Μεζεδοπολείο του χοντρού θα το βρείτε στην παραλία της Νέας Μάκρης, όμως τα επόμενα πλάνα τους είναι να φτιάξουν και ένα μαγαζί στην Αθήνα, το οποίο θα είναι στηριγμένο στο street food που το έχουν παντρέψει με την ελληνική παραδοσιακή κουζίνα. Αυτό είναι και το οποίο τους έκανε να ξεχωρίσουν στο φεστιβάλ.
αυτό ότι δηλαδή όλα τους τα προϊόντα είναι χειροποίητα, τα κρέατα είναι πεντανόστιμα και έχουν βάλει την ελληνική παραδοσιακή κουζίνα μέσα σε ένα ψωμάκι μπέργκερ. Το φεστιβάλ ήταν πολύ όμορφες. Σίγουρα θα ξανάρθουμε και του χρόνου. Εννοείται. Να έρθουμε να φάμε πάλι. Κάπου εδώ θα κλείσουμε το βίντεο και θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο του The Span Travelers. Γεια σας.